στην Κωνσταντινούπολη. Σαν όνειρο μαγευτικό τα πρώτα βήματά του. Στην πόλη, στην Αγιά Σοφιά, πριγκιπονίσια θεραπιά, περπατούσε στο Γαλατά και σιγοτραγουδούσε. Η πόλη από το λίθαργο μια μέρα θα ξυπνήσει, θα θυμηθεί το βασιλιά και θα τον ερωτήσει. «Πες μας, αφέντη μας τρανέ, μην έφτασε η ώρα να σβήσουν πια οι στεναγμοί, να ξαναλάμψει η χώρα». Μα το όνειρο διαλύθηκε, έγινε όλο άγχος, γιατί έπιασε εκεί δουλειά σε έναν αφέντη αγέλαστο, σκληρόκαρδο σαν βράχο. Μικρό παιδάκι αδύναμο, δούλευε σε εργαστήρι, στίβαζε μπάλες στον καπνό και η μόνη πληρωμή του ήταν η λιγοστή κακή διατροφή του. Πεινούσε, μα δεν μίλαγε, έπεφτε κουρασμένος, από το κακό του αφεντικό απογοητευμένος, γιατί συχνά τον έδερνε, έβριζε, τον κλωτσούσε, αχάριστος, αγριάνθρωπος, μα αυτός τον συγχωρούσε. Κάθε αρχή και δύσκολη, ολομονολογούσε. Μα αγαπούσε το Θεό και του ήρθε άγια σκέψη. Να γράφει άγια ρητά μες στα χαρτάκια του καπνού, να τα διαβάζουν όλοι. Ήτανε η ψυχούλα του πνεύματος περιβόλη. Περνούσε έτσι ο καιρός. Του λιώσανε τα ρούχα. Πάει ευθύς στ' αφεντικό. Είναι τα μόνα που είχα. Δεν με ενδιαφέρει, νεαρέ, κοίταζε τη δουλειά σου. Γράψε για να σου στείλουνε κάποιος η φαμελιά σου. Τι να γράψει στη μάνα του, φράγκο δεν είχε στείλει. Γράμμα θα γράψω στο Χριστό, με αυτόν είμαστε φίλοι. Χωρίς άλλη χρονοτριβή, πιάνει μολύβι και χαρτί και αρχίζει να του λέει. Χριστέ μου, ήρθες στον ύπνο μου, ρώτησες γιατί κλαίω. Λιώσανε τα παπούτσια μου, κρυώνω και στο λέω. Να, πήγα στον αφέντη μου, με διώξε με το ξύλο, με χτύπησε η Χριστούλη μου, δεν έχω άλλο φίλο. Η μάνα μου είναι φτωχή, δεν έχουνε να φάνε, δεν έχουνε τη δύναμη και μένα να κοιτάνε. Συγχώρα με που σε ενοχλώ, μα σου το λέω, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς ρούχα. Χίλιες φορές τα πάλωσα και είναι τα μόνα που είχα. Τις νύχτες πέφτω δες γδυτός, λίγο να τα ξεπλύνω. Δεν μπαίνουν πια μες στο νερό, λιώσανε, τι θα γίνω. Το έκλεισε το γράμμα του, τ' άφησε να στεγνώσει. Βράχη και από τα κλάματα που είχε βαλαντώσει. Πρωί-πρωί, πρώτη δουλειά, πάει στο ταχυδρομείο. «Πού πας?» του λέει ο γείτονας. «Μικρέ, μέσα στο κρύο. Άσε, θα σου το πάω εγώ. Γύρισε, μην κρυώσεις. Χιόνι θα κάνει σήμερα, πυρετό θα σηκώσεις». Παίρνει το γράμμα ο γείτονας και ο Αναστάσης φεύγει. Κοιτά τον παραλήπτη του. Βλέπει και δεν πιστεύει. «Στον Κύριο Ιησού Χριστό». «Έπαθω, Αναστάσης, τρελάθηκε από τη δουλειά, πω, τα έχει χάσει». Τα ανοίγει ο καλός γείτονας και ράγισε η καρδιά του. Πήγε και του αγόρασε ρούχα, παπούτσια και κασκόλ, σκουφί και παλτουδάκι. Τη δυστυχία που κρύβε το άμυρο παιδάκι. Τα κάνει δέμα γρήγορα, τα πάει ταχυδρομείο και τα λαβαίνει ο μικρός 2 μέρες αργότερα που είχε μεγάλο κρύο. «Χριστέ μου, με θυμήθηκες. Πώς να σε ευχαριστήσω? Θα σε λατρεύω, Κύριε, τα μάτια μου ως να κλείσω». Τύθηκε και στολίστηκε, πάει στο αφεντικό του. «Κοίτα τι μου στείλε ο Χριστός». «Μικρέ, ποιον κοροϊδεύεις?» «Καλά το υποπτευόμουνα, το ξέρα πως με κλέβεις. Πότε μου πήρες τα λεφτά?» Τον άρχισε στο ξύλο. Τον εχτυπούσα λύπητα για να του μαρτυρήσει, μέχρι που άκουσε ο γείτονας και έτρεξε ολοτάραχος για να τον σταματήσει. «Τι κάνεις, αγριάνθρωπε, έλα να σου μιλήσω. Αν ξαναγγίξεις το μικρό, εγώ θα σε χτυπήσω». Τον πήρε ο καλός γείτονας
εκεί στο κατάστημά του, δούλευε και μελέταγε. Πήγαινε σχολαρχείο και αφού έμαθε γράμματα, 20 χρονών νεαρός τράβηξε για τυχείο.